Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ένα θέμα για το οποίο δεν συζητάμε συχνά. Αλλά θα έπρεπε. Θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Για τις δυσκολίες της μητρότητα Και της γονεϊκότητας σε γέννη, αλλά στην περίπτωση αυτή της μητρότητα. Έχω λάβει δυο διαφορετικά email, τα οποία μιλάνε για το ίδιο θέμα. Διαβάζω το πρώτο. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σα. Ξέρω ότι λαμβάνετε άπειρα μηνύματα κάθε μέρα και δεν περιμένω να το δείτε σύντομα, αλλά εγώ ήθελα να μιλήσω κάπου και σκέφτηκα ότι είναι καλή ευκαιρία να στείλω σε εσά. Καλησπέρα. Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και ένα χρόνο, καθώ είχα διάφορα θέματα που έπρεπε να λύσω και ευτυχώ βλέπω τεράστια διαφορά. Χαίρομαι. Και γενικά θεωρώ ότι, η ψυχοθεραπεία, ότι η ψυχοθεραπεία πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπο σε αυτό τον πλανήτη πλέον, ειδικά στι εποχέ που ζούμε. Συμφωνώ μαζί σου. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Και το ξέρεις φυσικά. Εφόσον παρακολουθείς τα βίντεο, το ξέρεις. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο λακωνική γίνεται. Ο λόγος που σας θέλω είναι ο εξής. Τον τελευταίο καιρό συζητάω με διάφορες νέες μαμάδες για τη σχέση που έχουν με τα παιδιά τους και όχι μόνο νέες μαμάδες αλλά γενικότερα γυναίκες. Έχω ακούσει πάρα πολλέ μαμάδε που έχουν γεννήσει πρόσφατα, οι οποίε δεν νιώθουν αυτό το συναισθηματικό δέσιμο και αυτή την ολοκλήρωση που προβάλλεται συνεχώ στον ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε συχνότερα για τα προβλήματα, για τι δυσκολίε τη μητρότητα. Δεν είναι όλα ρόδινα όπω παρουσιάζονται. Φυσικά και δεν είναι. Έχω μιλήσει με πάρα πολλές μητέρες που καταραίουν στη σκέψη του ότι τώρα έχουν ένα παιδί το οποίο πρέπει να το υπολογίσουν στην κάθε σκέψη που θα κάνουν, από την πιο μικρή στην πιο μεγάλη. Προσοχή για να αποφύγω οποιαδήποτε κακή κριτική κάτω στα σχόλια. Αχ, είδατε που σας φοβούνται ο κόσμος όταν γράφει εσά που κάνετε κακές κριτικές, όσοι δηλαδή δεν έχετε αποκριβεί από την κυρότητα μας μέχρι τώρα. Πλάκα κάνω. Στα σχόλια μπαίνουν σε οι άνθρωποι που γράφουν προσβλητικά σχόλια. Που γράφουν πράγματα τα οποία προκαλούν πρόβλημα παρά επιλύουν προβλήματα ή είναι επικοδομητικά. Λέει, φίλοι, προσοχή, λέει, για να αποφύγω οποιαδήποτε κακή κριτική, δεν εννοώ ότι αυτέ οι μαμάδε δεν θέλουν τα παιδιά του, αλλά νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για την πιο ρεαλιστική κατάσταση που αντιμετωπίζουν νέε μαμάδε, είτε άτομα που έχουν να κάνουν με παιδιά, φροντιστέ δηλαδή. Οι ή μπαμπάδε ή οποιοδήποτε άλλο φροντιστή. Σε κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην φωνάζουν, να είναι πάντα ήρεμοι και γενικά να ενστερνίζονται όλη αυτή την εικόνα που πρέπει προφανώς να παρέχουμε σε κάθε παιδί σαν υγιείς ενήλικες. Τι συμβαίνει όμως όταν χάνεται εύκολα υπομονή, όταν νομίζουμε ότι μπορεί να μην είμαστε τόσο σωστοί στη σχέση μας με ένα παιδί. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε το νόημα γιατί σας θεωρώ πανέξυπνο άνθρωπο και σας εκτιμώ απεριόριστα. Ελπίζω να δείτε σύντομα το mail μου, να είστε καλά μέσα από την καρδιά μου, με χτίμηση και σεβασμό. Λοιπόν, φίλοι, έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι κυρίως για αυτό το θέμα. Το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», που είναι το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2017 από τις εκδόσεις ψυχογιός, είναι το τρίτο βιβλίο που έχω γράψει, αλλά είναι το πρώτο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ψυχογιός, μιλάει κυρίως για αυτό το θέμα. Τη ρεαλιστική πραγματικότητα τη μητρότητα η οποία έχει ελάχιστη σχέση, ελάχιστη σχέση με αυτή τη ροζ εικόνα, με αυτή την ωρεοποιημένη εικόνα που παρουσιάζεται στο ψηφιακό κόσμο, όπως πολύ ορθά έγραψε, στα social media κλπ. Να πω λίγο τα κεφάλαια του βιβλίου. Συνειδητό γονιό, η αγάπη δεν είναι θυσία, κανένας γονιός δεν είναι τέλειος, άταχτα παιδιά και πειθαρχία, όρια, Μονογονεϊκέ οικογένειε, παιδιά που μεγαλώνουν με τον ένα γονιό. Το διαζύγιο δεν είναι η καταστροφή των παιδιών. Τα παιδιά των οποίων οι γονεί μένουν μαζί και δεν χωρίζουν και δεν καταστρέφονται. Γονική αποξένωση. Τα παιδιά θέλουν σημασία και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Επικοινωνία. Γονεί που ζηλεύουν τα παιδιά του. Οι φιλίε των παιδιών μα. Παιδιά στην εφηβεία γονεί σε απόγνωση. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παιδιά με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Αν το έγραφα σήμερα, θα έλεγα παιδιά με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Έχει αλλάξει ε, ο όρο, είναι καλύτερο ο, προσανατο... ο ερωτικό παρά σεξουαλικό προσανατολισμό. Παιδιά με προβλήματα υγεία και αντιμετωπίζοντα ω γονιό το χειρότερο. Αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 από τι εκδόσει Ψυχογείου και μπορείτε να το βρείτε και στα βιβλιοπολία και στην ιστοσελίδα του Ψυχογείου online, είναι ένα βιβλίο το οποίο με αφορμή τη δικιά μου περιπέτεια μητρότητα και τις εμπειρίες μου και τις γνώσεις μου ως ψυχολόγος, περιγράφει μεταξύ άλλων και τη ρεαλιστική πραγματικότητα του να μεγαλώνεις παιδιά. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν χάνεται εύκολα η υπομονή και όταν νομίζουμε ότι μπορεί να μην είμαστε τόσο σωστοί στη σχέση μας με ένα παιδί, χρειάζεται να πάρουμε στήριξη ως γονείς. Χρειάζεται να ψυχοεκπαιδευτούμε ως γονείς, διαβάζοντας βιβλία όπως το δικό μου και πολλά άλλα παρόμοια βιβλία, τα οποία είναι γραμμένα με στόχο να ενδυναμώσουν τους γονείς και να τους δώσουν εργαλεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του ρόλου τους. Και επίσης βοηθάει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία. Και η ατομική ψυχοθεραπεία του γονιού, αλλά και η ψυχοθεραπεία ζευγαριού όταν έχουμε Ζευγάρι που μεγαλώνει τα παιδιά. Πάω να διαβάσω και το δεύτερο email και θα επανέλθω στα ερωτήματα του πρώτου. Είναι ένα email από μια νέα μητέρα. Μου γράφει, Θα γίνω ποτέ καλή μαμά με αυτά που νιώθω. Αυτό είναι ο τίτλο του email τη. Κυρία Θέκλα, χαίρομαι πολύ που επικοινωνώ μαζί σα. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία σα και με έχω βοηθήσει πολύ σε προσωπικά μου ζητήματα καθώς πήγαινα και σε σύμβουλο ψυχικής υγείας γύρω στα δύο χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι είναι άλλο πράγμα ο σύμβουλος ψυχικής υγείας και άλλο ψυχολόγος τον οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία. Είναι διαφορετικό. Μάλλον να, να, τονίσω ότι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας δεν είναι ψυχολόγος. Είμαι 31 και έχω ένα παιδάκι νεογέννητο. Έχει γεννήσει το παιδάκι της πριν 40 μέρες περίπου. Είμαι σίγουρη πως θα κακοφανεί εντός αγωγικών είτε σε εσά που είστε μητέρα, είτε σε πολλούς άλλους αυτά που θα πω, αλλά είναι αυτά που νιώθω και θέλω βοήθεια. Γιατί δεν θέλω να τα νιώθω όλα αυτά. Νιώθω άχρηστη μαμά και κακός άνθρωπος. Άκουγα συνέχεια πως όταν πάρεις το μωρό σου αγκαλιά τα ξεχνάς όλα, το ερωτεύεσαι και λοιπά. Και πως η μαμά προς το παιδί νιώθει την πιο δυνατή αγάπη, την άνεφο όρον. Εγώ δεν τα νιώθω όλα αυτά, αγάπη μου, καρδούλα μου. Είμαι σαν ρομπότ και ό,τι κάνω το κάνω επειδή πρέπει. Είμαι κομμάτια. Νιστάζω συνέχεια. Αγάπη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα και δεν μου κακοφαίνονται καθόλου αυτά που γράφεις. Καθόλου. Είσαι σίγουρη πως έχεις διαβάσει όλα μου τα βιβλία. Μήπως αυτό σου έχει ξεφύγει. Μήπως, μήπως, σου έχει ξεφύγει. Αυτό σκέφτομαι. Νιώθω άγχος που εξαρτάται τόσο πολύ από μένα ένα μικρό ανθρωπάκι. Σκέφτομαι πολύ το μέλλον πώς θα συνδυάσω τη δουλειά μου με ένα παιδί, σε τι καιρού έκανα παιδί με όσα βλέπω ότι συμβαίνουν, όλα αυτά τα κακά που γίνονται στον κόσμο δηλαδή, πώς με όσα βλέπω γύρω μου σε ζευγάρια, τι θα γίνει αν χωρίσω και μείνω μόνη μου με ένα παιδί. Εγώ νιώθω πως δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο μου, ακόμα και σε λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να κοιμηθώ την ώρα που νιστάζω, δεν μπορώ να φάω όταν θέλω, δεν μπορώ να πάω τουαλέτα όταν θέλω. Δεν μπορώ ποτέ να πω ας δω μια ταινία. Δεν μπορώ να κάνω ένα ντους παρά μόνο όταν είναι εδώ και ο σύζυγος μου και κρατήσει το παιδί. Δεν μπορώ να πω μου λείπει το ψωμί του τόστ ας πεταχτώ στο σούπερ. Είναι μια 24 ώρη δουλειά, είναι αγάπη μου και ειδικά οι πρώτες μέρες και ειδικά οι πρώτοι μήνες είναι πολύ δύσκολο. Δεν το περίμενα να είναι τόσο δύσκολο. Πώ να το περίμενε, αφού όλοι το παρουσιάζουν ονει ονειρικό και παντού το παρουσιάζουν ονειρικό. Με τον άντρα μου, ενώ με βοηθάει πολύ, ασχολείται ενώ με το παιδί, οι πρώτε μέρε ήταν πολύ δύσκολε. Τσακωνόμασταν συνέχεια, σαν να μην ήμασταν ομάδα, σαν να ήμασταν ανταγωνιστέ. Ποιο κάνει καλύτερα τι. Είχαμε χάσει το σεβασμό μα ο ένα προ τον άλλο. Αυτό μπορεί να συμβεί στα ζευγάρια: να τσακώνονται και να βγάζει ο ένα τα νεύρα του, την κούραση του και το θυμό του πάνω στον άλλο. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό βελτιώθηκε τις τελευταίες μέρες που βγήκαμε για να φάμε μαζί και συζητήσαμε αρκετά. Γενικά μιλάμε πολύ και αυτό είναι καλό. Και με το που είχαμε και επαφές ηρεμήσαμε λίγο. Και αυτό. Αλήθεια δεν θέλω να φανώ αχάριστη. Ακούω άλλες που θέλουν παιδί και προσπαθούν και δεν κάνουν. Δεν έχω πάθει επιλόχια, κατάθλιψη. Αλλά υπάρχουν στιγμές που από την κούραση ζαλίζομαι. Νιώθω ότι θα πέσω κάτω. Και κλαίω ασταμάτητα. Αγάπη μου, ίσω να είσαι στι αρχέ του να πάθεις επιλογή ακατάθλιψη και όπω και σου απάντησα πίσω στο mail, είναι καλή ιδέα να σε δει ο γιατρό σου και να μιλήσει και με κάποιο ψυχολόγο, ίσω online, εφόσον με το μωρό θα δυσκολευτεί να πα, προκειμένου να το προλάβουμε. Πώς κάτι που σου προκαλεί τόση κούραση και σε ξεβολεύει τόσο πολύ θα σου προκαλέσει χαρά. Λογική η απορία σου. Πάρα πολύ λογική απορία σου. Μήπως δεν έπρεπε να γίνω μαμά. Ίσως δεν είμαστε όλοι για όλα. Ούτε νιώθω αυτό που λέει ο κόσμος γενικά. Μια γυναίκα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν γίνει μαμά. Εγώ διαφωνώ με αυτό ότι μια γυναίκα είναι ολοκληρωμένη μόνο όταν γίνει μαμά. Καμία σχέση. Όχι. Μια γυναίκα είναι ολοκληρωμένη όταν ολοκληρώσει τον εαυτό τη και την προσωπική τη ανάπτυξη. Και το να γίνει η μαμά, όπω πολύ εύγολο θα περιγράφει, μπορεί να μην την αφήσει να ολοκληρώσει. Τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην την αφήνει να, ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει την προσωπική τη ανάπτυξη. Είναι εμπόδιο και δυσκολία το να είναι μαμά. Εγώ ένιωθα και πριν που είχα τη δουλειά μου, τι φίλε μου, τον άντρα μου και τα ταξιδάκια μου ολοκληρωμένη γυναίκα. Σε καταλαβαίνω όλα είναι τόσο πιο δύσκολα. Σε μια συζήτηση που έκανα με τον άνδρα μου, μου είπε πως δεν μπορούμε να πάμε το χρόνο πίσω. Έχει γίνει. Εγώ δεν ήθελα παιδί μου, ήρθε ξαφνικά όλο αυτό. Να εκτιμάμε ο ένα τον άλλο, είπε ο άντρα μου, και επειδή και οι δύο είχαμε ταλαιπωρηθεί σε άλλε σχέσει και τώρα είμαστε καλά και ισχύει αυτό, χαίρομαι για σα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Από όλα όσα μου γράφει, αυτό που με χαροποιεί περισσότερο είναι ότι παρόλο που είχατε ταλαιπωρηθεί σε προηγούμενε σχέσει και εσύ και ο άντρα σου, τώρα είστε καλά. Μπράβο, κόρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Και πώ θα δεθούμε με το παιδί μεγαλώνοντα με το να δημιουργούμε στιγμέ μαζί του και αναμνήσει. Και πώ να το δω λίγο εγωιστικά, πω εφόσον κι άλλε τα καταφέρνουν, δεν θα τα καταφέρω εγώ. Προσπαθεί να σε ενδυναμώσει ο άντρα, σου. Τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρνει. Τι μου συμβαίνει, Πώ μπορώ να βελτιώσω το μέσα μου, Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Συνεχίστε τη σπουδαία δουλειά με τα βιτεά και σα. Είναι μεγάλη συντροφιά μα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο φίλε. Η μία προφανώ ίσω να μην είναι και η ίδια μαμά, να προβληματίζεται παρατηρώντα και μιλώντα με άλλε μαμάδε. Η άλλη μα γράφει ακριβώ μέσα από τα χαρακόμματα, μα γράφει μέσα από το πεδίο τη μάχη και μα γράφει το πολύ σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη νέα μαμά όλες οι γυναίκες οι οποίες βιώσαμε μέχρι τώρα τη μητρότητα και όλες όσες θα τη βιώσουν από εδώ και πέρα θα υπάρχουν μέρες και στιγμές και ώρες, ίσως και μήνες που θα νιώθουν αυτά που νιώθεις και που θα σκέφτονται αυτά που σκέφτεσαι και που θα βιώνουν αυτά που βιώνεις. Εσύ είχε το θάρρο να γράψει το mail και να μας τα γράψει ακριβώς έτσι όπως τα βιώνεις, έτσι όπως τα νιώθεις, έτσι όπως τα σκέφτεσαι, έτσι όπως σου Έχεις την αγάπη μου, έχει όλη μου τη συναισθηματική υποστήριξη μέσα από αυτό το βίντεο. Αν όντω, α πούμε, έρχονται τα θετικά vibes σου, τα στέλνω αβέρτα κουβέρτα, σου στέλνω ένα φορτηγό, ένα τόνο, δεν ξέρω. Όσο πιο πολύ θετική ενέργεια μπορώ να σου στείλω, λέγοντά σου ταυτόχρονα ότι είναι φυσιολογικότατα όλα αυτά που νιώθει, είναι πραγματικά πάρα πολύ κουραστικό, είναι σαρωτικό το να έχει βρέφο στο σπίτι να είσαι στις πρώτες ειδικά μέρες, δεν είναι τυχαία που έλεγα για τις 40 μέρες, τις πρώτες 40 μέρες, τους πρώτους τρει μήνες της ζωής ενός παιδιού. Στην ουσία η πρώτη, ο πρώτος χρόνος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ίσως οι πρώτοι έξι μήνες είναι αυτοί που είναι οι πιο δύσκολοι στην προσαρμογή. Μετά έρχονται άλλε δυσκολίε, μετά αρχίζει να περπατάει, να κάνει όπως και να έχει όμως. Το δέσιμο με το παιδί δεν είναι από την πρώτη στιγμή. Το δέσιμο με το παιδί και ε, το να βιώσει αυτή την αγάπη, την έντονη και την ανεφόρο, δεν θα τη βιώσει από την πρώτη στιγμή. Στη, στην πρώτη στιγμή που γεννιέται ένα μωρό ή όταν δούμε και ένα ξένο μωρό νιώθουμε το ένστικτο, κρίνεται ο κητοκίνης στην αρχή μόλις δούμε ένα ανθρώπινο μωρό, ένα σκυλίσιο μωρό, ένα γαντήσιο μωρό, γεννικότατα βλέπουμε μικρά πλασματάκια... Γεν αυτόματο εγκέφαλο μα εκκρίνει διάφορου νευροδιαβιβασ... νευροδιαβιβαστέ, μεταξύ των οποίων είναι και ο κιτοκίνη, η οξυτοκίνη που ονομάζεται ο ορμόνη τη αγάπη, που μα κάνει να νιώθουμε τρυφερότητα για αυτό το μικρό το πλασματάκι και το έχει κανονίσει έτσι η φύση, ώστε να προστατεύουν οι πιο δυνατοί του αδύνατου. Η αγάπη η μητρική και η γονεϊκή είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται. Καλλιεργείται με πνευματική προσπάθεια. Όπως καλλιεργείται η αγάπη προς έναν σύντροφο, όπως καλλιεργείται η αγάπη προς έναν φίλο, έτσι καλλιεργείται και η αγάπη προς το παιδί. Καλλιεργείται πιο εύκολα η αγάπη προς το παιδί, με την έννοια ότι το παιδί από τη στιγμή που θα το κοιοφορήσουμε και θα το γεννήσουμε και θα το μεγαλώσουμε, ερχόμαστε, ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή μαζί του. Άρα μας δίνονται συνεχώς ευκαιρίες για να συνδεθούμε. Και συνδεόμαστε και στις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στις εύκολες. Γιατί σε αυτά που γράφει μέσα, λε, προβληματίζεσαι σε τι κόσμο έφερε το παιδάκι σου. Άρα στην πραγματικότητα το αγαπάς το παιδάκι σου και το νοιάζεσαι το παιδάκι σου και σκέφτεσαι, μην τυχόν και συμβεί κάτι κακό στο παιδάκι σου. Είσαι κουρασμένη κόρη, είσαι άϊπνη. Όταν είμαστε κουρασμένοι και άϊπνοι, δεν είμαστε ο εαυτό μα. Και επίση, όταν είμαστε πεσμένοι ορμονικά, όταν ορμονολογικά έχουμε επηρεαστεί, έχει επηρεαστεί, έχουν επηρεαστεί τα συναισθήματά μας, πάλι δεν είμαστε ο εαυτός μας. Ε, σκέψου πώς αλλάζει ε, ο τρόπος που νιώθει μια γυναίκα στις διάφορες μέρες του μήνα. Δεν έχει κάποιες μέρες του μήνα που νιώθουμε πολύ πιο κουρασμένες και πολύ πιο καταπτωημένες. Δεν έχει κάποιες μέρες του μήνα που έχουμε περισσότερη ευεξία. Οι ορμόνες μας, ο κύκλος των ορμονών της γυναίκας επηρεάζει πάρα πολύ τη διάθεση της και ο κύκλος των ορμονών του άνδρα, μόνο που οι άνδρες έχουν ημερήσιο κύκλο ορμονών και οι γυναίκες έχουμε μηνιαίο κύκλο ορμονών. Και οι άνδρε επηρεάζεστε από του ορμόνε σα. Αν ακούει κανεί άνδρα τώρα και να το παίξει αλόβητο και να πει: Είδε εσεί οι γυναίκε έχετε ορμόνε και επηρεάζεστε και εμεί δεν έχουμε. Και εσεί έχετε ορμόνε. Απλώ ο δικό σα κύκλο ορμολογικό είναι, είναι ημερήσιο. Εμά είναι μηνιαίο. Λοιπόν, στην κατάσταση που είναι τώρα, μια γυναίκα που μόλι έχει γεννήσει και έχει μείνει άϊπνη και είναι καταταλαιπωρημένη από τη γέννα και φυσιολογική γέννα να κάνει, θα κατασκοτωθεί μεταφορικά. Και και σαρική να κάνει, πάλι θα το σώμα σου θα κουραστεί, πάλι το σώμα σου θα έχει υποστεί μια επίθεση. Μια επίθεση ο πόνος. Ο πόνος μετά βιώνεται ως μετατραυματικό στρες, οπότε μετά από τη γέννα, είτε είναι φυσική γέννα, είτε είναι και σερική, είναι φυσιολογικό να είναι ταλαιπωρημένο το σώμα, η αϊπνία επηρεάζει, οι εναλλαγές στις ορμόνες επηρεάζουν, δηλαδή στην εγκυμοσύνη υπάρχουν κάποιες ορμόνες πολύ ψηλά που με τη γέννα πέφτουν απότομα, αυτό το πέσιμο μπορεί να προκαλέσει τα λεγόμενα baby blues, που είναι κατάθλιψη μετά τη γέννα, μπορεί μια γυναίκα να πάθει και επιλόχια κατάθλιψη. Ε, λες ότι δεν έχεις επιλόχια κατάθλιψη, μακάρι να μην έχεις, δεν μπορώ να ξέρω αν έχεις, πρέπει να σε εξετάσει κάποιος ψυχολόγος ή ψυχίατρος από κοντά και να κάνει ίσω και κάποιες συνεδρίες μαζί σου για να δούμε αν έχεις, σου είπα κοίταξε το, δεν είναι κακή ιδέα να το κοιτάξει, μάλλον καλό θα κάνεις. Ούτε είναι ντροπή να πάθει μια γυναίκα επιλογή κατάθλιψη, ούτε είναι, ε, είναι φταίξιμο δικό τη, ούτε σημαίνει πω δεν είναι καλή μαμά, ούτε σημαίνει πω δεν αγαπάει το παιδί τη. Είναι μέσα στη φύση αυτά τα πράγματα. Και οποιοδήποτε άνθρωπο πάθει κατάθλιψη δεν φταίει που παθαίνει κατάθλιψη. Είναι μέσα στη φύση μα να παθαίνουμε και κατάθλιψη κάποιε φορέ, να έχουμε και άγχο κάποιε φορέ. Και ειδικά η περίοδο τη γέννα. Και η περίοδο τη εγκυμοσύνη μπορεί να επιφέρει πολύ άγχο σε μια γυναίκα. Κάποιε γυναίκε έχουν πιο εύκολε εγκυμοσύνε, κάποιε γυναίκε όχι τόσο. Αλλά σου λέω, εσύ λε ότι δεν ήθελε να κάνει παιδί και δεν ήσουν έτοιμη. Εγώ που έκανα παιδιά, που ήθελα, είχα λησάξει να κάνω παιδιά και ένιωθα πω ήμουν πανέτοιμη, πάλι έπαθα κι εγώ ένα ανάλογο σοκ τον πρώτο καιρό και όλε οι γυναίκε που ξέρω έχουν πάθει. Απλώ δεν θα βάλω στο instagram hashtag ε, έχω είμαι σε, κα, είμαι σε κατάπτωση επειδή έχω γεννήσει ή δεν νιώθω καλή μαμά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στο instagram, στο facebook, στα κοινωνικά δίχτυα θα βάλουν ο κόσμο, φωτογραφίες τις οποίες θα δείχνουν καλά, θα δείχνουν χαρούμενες, θα λένε τι καλά που είμαστε με τα παιδιά μας κλπ. Έτσι γίνεται στα social, έτσι γίνεται στο ψηφιακό κόσμο. Στον πραγματικό κόσμο όμω. Στο ρεαλιστικό κόσμο όμως το να έχεις μικρό παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μανίκι. Τα καλά νέα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός καλυτερεύει η κατάσταση. Αυτά είναι τα καλά νέα. Όμως όσες γυναίκες βρίσκεστε σε αυτή τη συνθήκη δεν θέλω να νιώθετε ενοχές, δεν θέλω να νιώθετε τύψεις πως δεν είσαστε καλέ μητέρε, θέλω όμως να ζητάτε βοήθεια. Οπωσδήποτε να ζητάτε βοήθεια και από τον σύντροφό σας εάν έχετε, και από του γονεί σα, εάν έχετε υγιεί σχέσει με του γονεί σα, είναι εν ζωή οι γονεί σα και είναι σε θέση να σα βοηθήσουν χωρί να σα σαμποτάρουν. Γιατί πολλοί έχουν και ζητήματα με πεθερές και μητέρε, οι οποίε παρεμβαίνουν μετά τη γέννα κατά την περίοδο τη λοχεία και γίνεται ο χαμό. Ζητήστε από, βοήθεια από φίλου σα, ζητήστε βοήθεια από, από τον γιατρό σα, από τον γυναικολόγο σα που σα έχει ξεγεννήσει, ζητήστε βοήθεια αν δεν νιώθετε καλά, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο. Γενικώ ζητήστε βοήθεια. Δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε βοήθεια. Υπάρχει μια, ένα, μια, αγγλική, ρίση που λέει It takes a village to raise a child. Χρειάζεται ένα χωριό, λέει, ολόκληρο για να αναθρέψει ένα παιδί. Στη σημερινή εποχή που αναθρέφουμε τα παιδιά μα μόνοι μα, μέσα στα διαμερίσματα, μέσα στα μικρά μα τα σπίτια, μέσα και στα μεγάλα μα τα σπίτια, έστω μόνοι μα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μιλούσα πρόσφατα με μια νέα μαμά που το παιδάκι της είναι 4 μηνών και όμως τώρα, τώρα έχει συνειδητοποιήσει, τώρα που το παιδί της είναι 4 μηνών, έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει πάθει επιλόχια κατάθλιψη, αλλά ήταν μασκαρεμένα τα συμπτώματα και δεν μπορούσε να τα καταλάβει. Τα είχε βάλει με τον άντρα της, τα είχε βάλει με τη μάνα της, εμ που ο άντρα τη δεν τη βοηθούσε αρκετά, δεν συμμετείχε αρκετά. Έκαθαν με τον άντρα τη, έκανα μια πολύ καλή συζήτηση. Συνειδητοποίησε ο άντρα τη ότι είναι και αυτό γονιό και ήθελε και αυτό πολύ να έρθει το παιδί στον κόσμο. Οπότε έπρεπε να συμμετέχει περισσότερο, προσπαθεί να συμμετέχει περισσότερο. Κακά τα ψέματα όμω, συνήθω είναι στη μάνα που πέφτει το μεγαλύτερο βάρο. Ειδικά αν η, μάρα πά, αν, η μη, αν η μαμά πάρει και άδεια μητρότητα που συνήθω η μητέρα παίρνει άδεια μητρότητα και μείνει στο σπίτι, θεωρείται ότι εντάξει έχει πάρει άδεια, άρα είσαι με το μωρό. Όμω το να είναι μια γυναίκα στο σπίτι άδεια, με άδεια μητρότητα με το μωρό δεν σημαίνει ότι είναι ξεκούραστη και είναι χαλαρή και είναι σε άδεια. ή Ότι δεν ταλαιπωρείται, ότι δεν κουράζεσαι. Το να είσαι νοικοκυρά είναι full time, είναι πλήρου απασχόληση εργασία. Το να είσαι νέα μαμά στο σπίτι με άδεια μητρότητα είναι διπλή πλήρου απασχόληση εργασία. Αυτό ακούστε το οι, οι νέοι μπαμπάδε. Αν έχει νέο μπαμπά εδώ πέρα που το σας έχει βάλει η γυναίκα σα να δείτε αυτό το βίντεο, κατασκοτώνονται τα κορίτσια. Οι κοπέλες, οι γυναίκε που έχουν γεννήσει πρόσφατα, να συμμετέχετε, να μοιράζεστε, όχι να βοηθάτε, να συμμετέχετε. Να μοιράζεστε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχει το παιδί πολύ καλή σχέση με τον μπαμπά του, είτε το αγοράκι είτε το κοριτσάκι. Όμω για να έχει πολύ καλή σχέση με τον μπαμπά του, είναι καλή ιδέα και ο μπαμπά του να μοιράζεται τα βάρη του μεγαλώματο του παιδιού. Και οι νέε οι μαμάδε θέλουν να λέτε στον σύντροφο σα, τη σύντροφο σα, Πάρε το παιδί, είμαι κουρασμένη, πάρε το παιδί, πάω να κάνω μία βόλτα μισή ώρα γύρω από το τετράγωνο, πάω να οδηγήσω μισή ώρα, πρώ να πάω να περπατήσω μισή ώρα, πάω να καθίσω μέσα στην πανιέρα μισή ώρα ή μια ώρα, πάω να κοιμηθώ μισή ώρα, πάρε το παιδί να ξεκουραστείς. Μία γυναίκα η οποία μεγαλώνει παιδί πρέπει να περνάει τουλάχιστον μία ώρα το 24ωρο, ίσως μισή και μισή, αν μπορεί περισσότερο, ακόμη καλύτερο που είναι παντελώ μόνη, χωρί κανέναν πάνω στο κεφάλι τη, κανέναν, κανέναν και τίποτα. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια στη τσίτα. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια μαζί με το μωρό. Πρέπει να μείνει και λίγο χωρί το μωρό, γιατί αλλιώ δεν θα ξεκουραστεί. Δεν θα χαλαρώσει. Λέω μισή ώρα και μισή ώρα γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα με ένα μωρό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίση, την ώρα που κοιμάτε το μωρό, αφήστε τα πιάτα, αφήστε το μαγείρεμα, αφήστε άλλε δουλειέ και κοιμηθείτε μαζί με το μωρό. Είναι τακτική επιβίωση αυτή. Ε, εφόσον είσαστε συνέχεια ανισταγμένε, κοιμηθείτε μαζί με το μωρό. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μου παιδάκι, το οποίο ήταν πολύ ζωηράκι πριν 24 χρόνια. ότι. Ε, είχε την εξή ε, ε, ιδιότητα, την οποία μπορεί να την έχουν και δικά σα παιδάκια. Όταν, κοιμόταν, όταν έκανα δουλειέ, κοιμότανε. Και όταν έκανα δουλειέ και φασαρέμισα στο σπίτι, κοιμότανε. Μόλι πήγαινα να <συσχε> κοιμηθώ και εγώ, ξηπνούσα. <συσχε> όταν πήγαινα να κοιμηθώ, έκλαιγε, έκανε φασαρία. Μόλι ξυπνούσα κοιμότανε. Έτσι ήταν το παιδάκι μου, το δικό μου, το πρώτο. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, ξεκουράζεστε με την πρώτη ευκαιρία. Αφήστε δεν, μπορούμε δεν να είμαστε τέλεια νοικοκυρά, τέλεια μαγείρισα, τέλεια σε και τέλεια μητέρα. Τέλεια μητέρα δεν μπορεί να είναι καμία. Δώστε περισσότερη έμφαση στο να κάνετε τα απαραίτητα. Να ξεκουράζεστε όσο πιο εύκολα, όσο πιο πολύ μπορείτε, με την πρώτη ευκαιρία να ξεκουράζεστε. Ζητήστε βοήθεια, ζητήστε βοήθεια, ζητήστε βοήθεια. Δεν σημαίνει πως δεν είσαστε καλές μητέρες αν έχετε αυτά τις σκέψεις και αυτούς τους προβληματισμούς. Δεν είναι καλή ιδέα να, να, ξεσπάμε πάνω στο παιδί, δεν είναι καλή ιδέα να φωνάζουμε στο βρέφο ή στον ήπιο, δεν είναι καλή ιδέα να βγάζουμε τα νεύρα μα πάνω στο παιδί ή την κούρασή μα πάνω στο παιδί. Γι' αυτό τον λόγο ζητάμε βοήθεια. Παίρνουμε όλε τι ευκαιρίε για ξεκούραση, έστω και αν είναι για πολύ λίγο χρόνο και 10 λεπτά να ξαπλώσει πάνω στον καναπέ να κλείσει τα μάτια σου, θα είσαι πολύ καλύτερα μετά παρά καθόλου. Ζητάμε βοήθεια. Απαιτούμε να μοιραζόμαστε, να μοιράζεται μαζί μας ο ή σύντροφο μας τις ε, υποχρεώσεις και ευθύνε σε σχέση με το παιδί. Ζητάμε βοήθεια, πώς θα το πω, ζητάμε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια, χρειαζόμαστε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια. Και, και δεν νιώθουμε ενοχές για αυτά τα συναισθήματα, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι είναι φυσιολογικό να τα νιώθουμε, είναι φυσιολογικό να κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι η κατάσταση, θα σας γράψω στα σχόλια και οι μητέρες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά ότι όσο περνάει ο καιρός καλυτερεύουν τα πράγματα και ότι σε κάθε φάση είναι άλλα οι προβληματισμοί και άλλα τα ζητήματα έχει χαρέσει η μητρότητα αλλά έχει και πάρα πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις και κούραση και δυσκολίες. Δεν είναι ρόζ συνεφάκι το να σε μαμά. Και το βιβλίο έχει τον τίτλο, το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» επειδή ακριβώς όχι τα παιδιά κάνουν η μαμά χαρούμενη, Άμα η μαμά είναι χαρούμενη, είναι και τα παιδιά χαρούμενα στο διηνεκέ. Οπότε η μαμά πρέπει να βρίσκει τρόπου για να είναι χαρούμενη, να ξεκουράζεται, να έχει ενήλικη ψυχαγωγία, δηλαδή να περνάει χρόνο χωρί το παιδί καθημερινά, να παίρνει βοήθεια, ούτω ώστε να είναι καλά. Δηλαδή για να είναι ολοκληρωμένη μια γυναίκα, δεν θα ολοκληρωθεί διαμέσου τη μητρότητο. Θα ολοκληρωθεί διαμέσου τη δική τη σχέση με τον εαυτό τη, με του άλλου ενήλικε τη ζωή τη. Και θα μπορέσει να δώσει στο παιδί της μετά. Γιατί είπαμε ότι η αγάπη της μητέρας δεν είναι θυσία. Είναι το, κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο γιατί του αγάπη δεν είναι θυσία. Ότι δεν είναι καλή ιδέα να θυσιαζόμαστε για τα παιδιά μας. Δίνουμε στα παιδιά μας από το περίσσευμα μας. Όχι από αυτό που δεν έχουμε. Για να έχουμε πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε ώστε να κοιμόμαστε, να ξεκουραζόμαστε, να ψυχαγωγούμαστε, να μην νιώθουμε ενοχέ για φυσιολογικά συναισθήματα που έχουμε κλπ. Και λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Δεν είναι ροζ η μητρότητα. Δεν είναι τέλειο πράγμα η μητρότητα. Δεν είναι όλα τέλεια μόλι γεννήσει ένα παιδί. Έχει πολλέ δυσκολίε, πολλού προβληματισμού. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ζητάμε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια. Σα αγαπώ. Φιλιά.